μικρότερη φέτος η παραγωγή λόγω των καιρικών συνθήκων στο προϊόν της πατάτας, με το μεγάλο αγκάθι να παραμένει αυτό των εξαγωγών, αφού η πανδημία του κορονοϊού τόσο πέρυσι όσο και φέτος δεν δίνει πολλά περιθώρια στο προϊόν να διοχετευτεί στο εξωτερικό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 εβδομάδες να βγάζουμε πατάτες. Όχι σε μεγάλες ποσότητες βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν και μεγάλες ποσότητες. Η παραγωγή είναι μικρή φέτος λόγω του κακού καιρού που επικράτησε τον μήνα Φλεβάρι και τον μήνα Μάρτι. Οι πατάτες δεν έγιναν καλές όπως περιμέναμε, γίνανε πιο μικρές και οπότε η στρεμματική απόδοση είναι μικρότερη. Βέβαια έχουμε φυτέψει και πολύ λιγότερες πατάτες λόγω της γκάφας που πάθαμε πέρσι, δεν μπορούσαμε να τις δώσουμε, δεν υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε αυτοκίνητο να τις πάει στο εξωτερικό λόγω του κορονοϊού και όλα αυτά. Το ίδιο περίπου κάτι γίνεται και φέτος στο ίδιο στυλ. Οι αγορές έξω δεν έχουν ανοίξει ακόμα καλά. Έχουν στείλει κάποια αυτοκίνητα εδώ οι τυποποιητές. Δεν ξέρω τώρα αν έπιασαν καλές τιμές ή τι έκαναν, γιατί πήγαν 2 αυτοκίνητα ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. 2 αυτοκίνητα σε μια τεράστια αγορά εξωτερική όπως είναι της Πολωνίας. Δεν είναι παρά μια σταγόνα στον ωκεανό. Όταν θα αρχίσουμε και θα πάνε 5-6 ψυγεία και 7 και 10, τότε θα δούμε πόσο δυνατές είναι οι αγορές εκεί για να απορροφήσουν τις ψηλές. Γιατί φέτος έχουμε αρκετές ψηλές πατάτες λόγω του καιρού. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την εγχώρια αγορά, υπάρχει αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα κυλήσουν καλά και οι παραγωγοί θα καταφέρουν να βγάλουν το κάτι παραπάνω. Όσο για την εγχώρια κατανάλωση, έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας που θα αυξηθεί η κατανάλωση και πιστεύω θα μπορέσουμε να και εμείς η παραγωγή να αποκομίσουμε κάτι καλύτερο και να δώσουμε και στον κόσμο προϊόν καλό για να καταναλώσει. Τέλος, αυτό που επισημαίνουν οι παραγωγοί είναι η ανάγκη δημιουργίας συνεταιρισμών, κάτι που φωνάζουν εδώ και πολύ καιρό, προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα το προϊόν και να μην λειτουργεί ο καθένας διαφορετικά. Θα πρέπει να γίνει, έχω πει, μια οργάνωση, να μαζευτούν όλοι οι πατατοπαραγωγοί, αν όχι όλοι, τουλάχιστον να μαζευτούν το 60-70%, να κάνουν ομάδες, να κάνουν συνεταιρισμούς, πατατοπαρασυνεταιρισμούς, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το προϊόν. Γιατί ο καθένας ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, ο ένας είναι ενημερωμένος, ο άλλος είναι ανημέρωτος, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει πώς πουλούνται οι πατάτες, το τι γίνεται στο εξωτερικό, το πόσες εισαγωγές γίνονται. Και άρα με το παραμικρό φοβάται και προσπαθεί να πουλήσει το προϊόν όσο το δυνατόν φθηνότερα, ας πούμε, για να μην του μείνει στο χωράφι. Αν και ποτέ δεν μείνανε οι πατάτες στο χωράφι, βέβαια μπορεί να πουληθήκαν φθηνά, αλλά δεν έμειναν ποτέ στο χωράφι.